Έχω και δίπλα μου και τον κύριο Νίχα, ο οποίος μας έκανε τη μην ανοίξει το φαρμακείο τόσο νωρίς για εμάς, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε πολύ. Και το ρεπορτάζ και να μας δώσει και ο ίδιος στοιχεία γι' αυτό. Όλο αυτό το διάστημα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η συζήτηση όλη έχει επικεντρωθεί στα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Όμως πρέπει να δώσουμε λίγο έμφαση και στο αντιγρυπτικό, μιας και είναι και η εποχή που ξεκινάει ο κόσμος σιγά σιγά να προχωρά στον εμβολιασμό. Έχει σχηματιστεί μια δυναμική η οποία είναι αρκετά ενθαρρυντική, διότι φέτος, μέχρι τώρα τουλάχιστον, μέχρι τέλος Οκτώβρη, τα στοιχεία τα οποία έχουμε λένε ότι το μέχρι στιγμής τουλάχιστον το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει και τα δεδομένα τα οποία έχουμε συλλέξει, έχουν συνταγογραφηθεί 500.000 αντιγρυπτικά εμβόλια. Ενώ πέρσι την αντίστοιχη περίοδο είχαν συνταγογραφηθεί περίπου 140.000. Βλέπετε μεγάλη ότι είναι αρκετά μεγάλη διαφορά. Ναι, γιατί πέρσι είχαμε με φέτος. Πέρσι είχαμε τις καραντίνες, παιδιά, δεν φοβόμασταν τη γρήπη. Θεωρούσαμε ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για τη γρήπη. Φέτος όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έτσι δεν είναι, κύριε Νίκα? Φέτος είναι διαφορετικά. Ναι. Σίγουρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Νίχα να μας πει περισσότερα, γιατί εσείς το ζείτε και καθημερινά. Έχετε δει πώς κυλάει η κίνηση. Έτσι. Πείτε μας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Έχουμε αρχίσει σιγά σιγά και έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά εμβολιασμού. Σιγά σιγά οι συνταγές οι οποίες έχουν εκδοθεί όλο αυτό το διάστημα εμφανίζονται στα φαρμακεία και παρατηρείται μια αύξηση σε αντίθεση με το πρώτο 15ήμερο που η κίνηση ήταν κάπως χαμηλή. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, το 98-99% των εμβολιασμών της γρήπης θα γίνει στα φαρμακεία. Και είναι απαραίτητο να εμβολιαστούμε, γιατί και η γρήπη είναι ένας ιός ο οποίος συνεχίζει και υπάρχει. Και πρέπει να εμβολιαστούμε και για να μην επιβαρύνουμε επιπλέον το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι απαραίτητο. Κύριε Νίχα, κάθε χρόνο το εμβόλιο είναι διαφορετικό? Κάθε χρόνο το εμβόλιο είναι διαφορετικό, ναι, από τον ένα χρόνο στον άλλον. Προσθέτονται διαφορετικά στελέχη, ούτως ώστε να μπορεί να καλυφθεί πλήρως ο εμβολιασμένος. Ναι. Δεν είναι ποτέ το ίδιο. Ανάμεσα σε αυτούς που έρχονται στο φαρμακείο, είναι πολλοί και πολλοί που δεν έχουν εμβολιαστεί για τον COVID? Όχι, οι περισσότεροι είναι εμβολιασμένοι και για τον COVID στις δικές μας περιπτώσεις. Μάλιστα. Βέβαια, η ιστορία του COVID είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ακόμα λιγάκι, τα ποσοστά είναι ακόμα χαμηλά. Το εμβόλιο της γρήπης έχει μπει λιγάκι στη συνείδηση του Έλληνα και γίνεται. Οπότε θεωρώ ότι και φέτος, όπως και πέρσι, θα υπάρξει μια επιτυχημένη χρονιά εμβολιασμού. Ναι. Και τα φαρμακεία θα είναι στο πρώτο μέτωπο. Στην πρώτη γραμμή.